πολύ φορά. Πολύ μου άρεσε, θέλω να σας πω, διαβάζοντας τα λόγια που έγραψε η Δέσποινα Βανδύ για το πρώτο της παιδί, για την κόρη της Μελίνα, που στις 8, και εννοείται θα το θυμάμαι πάντα γιατί είναι μαζί με την κόρη μου διαφορά μία μέρα και ένα χρόνο, στις 8 Φεβρουαρίου έκλεισε τα 15 της. Θυμάμαι τόσο έντονα την εγκυμοσύνη αυτή της Δέσποινα, την πρώτη της εγκυμοσύνη. Πρώτον, διότι τη χρονιά που γέννησε τη Δέσποινα ήμασταν στο ίδιο κανάλι. Την έβλεπα πάρα πολύ συχνά. Είχα νιώσει όλο τον ενθουσιασμό του πρώτου μωρού. Θυμάμαι ακόμα τη συναυλία που είχα πάει και εγώ στο Λυκαβετό, όπου ήταν έγκυο στη Μελίνα. Και κάτι είχε γράψει στην κοιλιά τη, δεν θυμάμαι τώρα. Έρχεται σύντομα, μωρό. Κάτι είχε γράψει εδώ γύρω-γύρω από τον αφαλό τη. Τη θυμάμαι αυτή την περίοδο. Ήταν πραγματικά πολύ ευτυχισμένη η Δέσποινα. Δηλαδή τα λόγια που διαβάζω σήμερα για το παιδί τη. Δεν ήξερα φυσικά αν δεν κοιμόταν το βράδυ εύκολα κτλ. Αλλά ακουμπάνε την καρδιά μου και ξέρω πόσο αληθινά είναι. Συγκεκριμένα γράφει και βάζω γυαλί για τι λεπτομέρειε. Η Μελίνα ήταν ένα δύσκολο μωρό. Δεν κοιμόταν καλά το βράδυ, ήθελε μόνο τη μαμά της και δεν πήγαινε στην αγκαλιά κανενός. Είχαμε ένα απίστευτο δέσιμο από το πρώτο λεπτό. Εγώ ανακάλυπτα τη μητρότητα και εκείνη τον κόσμο. Θυμάμαι το γεια να κατακτά πρωτιές σε όλα τα τσάρτς του κόσμου, να μετρέχει τότε η δισκογραφική μου εταιρεία από χώρα σε χώρα. Ρωσία, Αμερική, Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Σουηδία. Και εγώ να γυρίζω στο δωμάτιο εξαντλημένη κλαίγοντας για το πόσο λάθος στιγμή γινόταν όλο αυτό, γιατί δεν ήμουν στην Αθήνα να τη δω, να βγάζει το πρώτο της δόντι. Επαγγελματικά συνέβαινε κάτι που ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα θα μπορούσα να φανταστώ, αλλά δεν το χαιρόμουν. Ήθελα να είμαι συνεχώς δίπλα της, να μην χάσω καμία λεπτομέρεια της ζωής της. Στην Αμερική θυμάμαι 12 μέρες που ήμουν για το πρόμο, εκεί 12 μέρες γυρνούσα στο δωμάτιο και έκλαιγα. Ήμουν στο Billboard στο νούμερο 1 και όλο αυτό δεν με συγκινούσε καθόλου. Είχα γίνει μάνα και ήταν το μόνο που με ένοιαζε. Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Χθες το παιδί μου έγινε 15. Είναι ένα σπουδαίο κορίτσι, έχουμε μια υπέροχη σχέση και κάθε φορά που την κοιτάζω σκέφτομαι. Καλά έκανα. Τι ωραία που τα λέει η Δέσποινα και τι ωραία και η φωτογραφία που έχει ανεβάσει. Αντικριστά η μία με την άλλη. Στα 15 πια που τα κορίτσια, εντάξει, δεν δείχνουν πια παιδάκια, γιατί ναι, καταρχήν έχουν ψηλώσει, έχουν αλλάξει. Είναι όλο το στήσιμο διαφορετικό. Δεν είναι αυτό τα παιδάκια που σου κρατάνε τα πόδια, που κολλάνε πάνω στη μαμά τους. Είναι αυτό που βλέπω τώρα στη φωτογραφία με τη Δέσποινα και που βεβαίως και εγώ και άλλες μανούλες που έχουμε κόρες στην εφηβεία. Κάπως έτσι πρέπει να νιώθουμε. Είναι δύο φίλες πια. Πρώτον, πότε πέρασαν 15 χρόνια. Και εγώ τη θυμάμαι την εγκυμοσύνη της Δέσποινας Βανδύ και πραγματικά για πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια και έχει αυτή τον κορίτσαρο δίπλα της που είναι φίλες. Δεύτερον, με συγκίνησε και εμένα πολύ, Ελένη, όλο αυτό από την άποψη ότι νομίζω ότι ουσιαστικά λέει όλα αυτά που νιώθουν όλες οι μαμάδες οι οποίες παράλληλα δουλεύουν. Είτε δουλεύουν και κάνουν επιτυχία με τραγούδια, είτε δουλεύουν στην τράπεζα. Αυτό που διχάζεσαι ανάμεσα στην επαγγελματική σου ζωή που σε γεμίζει και σου δίνει χαρά, πόσο μάλλον αν έχεις μια παγκόσμια επιτυχία, ας πούμε, στα τσάρτς, σου αφαιρείται κάτι από το γεγονός ότι δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μαζί με το παιδί σου. Δεν ξέρω, είναι δύσκολος ο δρόμος του να εργάζεσαι και να έχεις μωρό. Όπως φαντάζομαι ότι αντίστοιχα είναι δύσκολος και ο δρόμος του να κάθεσαι σε σπίτι να μεγαλώσει παιδιά, όπως ας πούμε η Τζέννη Μπαλατσινού Φερρυπίνη, η οποία και εκείνη έχει δύο κοριτσάρες μέχρι εκεί πάνω τώρα και τις καμαρώνει, αλλά και εκείνη σίγουρα άφησε πίσω πράγματα για να μπορέσει να είναι δίπλα στα κορίτσια της.